Με το νοσοκομείο Χανίων να εξακολουθεί να δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης εξαιτίας του ότι ο νομός βρέθηκε πολλές φορές στις πρώτες θέσεις σε αριθμό θετικών κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, οι θάνατοι που καταγράφονται είναι αντίστοιχοι της συνολικής εικόνας, πλην όμως σαν αριθμοί σοκάρουν. 41 συνανθρωποί μας, με μέσο όρο ηλικίας στα 78 χρόνια, εξέπνευσαν από την αρχή του χρόνου στο νοσηλευτικό ίδρυμα των Χανίων. Και φτάσαμε να νοσηλεύουμε καθημερινά 74 ασθενείς και χρειάστηκε κάποιες φορές να στείλουμε συνολικά 5-6 περιστατικά και στο όμορο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου και τους ευχαριστούμε. Αντίστοιχα και η ΜΕΘ COVID έφτασε στο σημείο να γεμίσει και αυτή, φτάσαμε να νοσηλεύουμε 12 στα 12 περιστατικά. Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, από την αρχή της πανδημίας μέχρι και την πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης είχαν καταγραφεί 508 θάνατοι, 143 στο Παγνή, 132 στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και 31 στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Συγκριτικά με όλες τις άλλες υγειονομικές περιφέρειες που οι θάνατοι ξεπερνούν τις 2.000, η Κρήτη παρουσιάζει τη χαμηλότερη θνητότητα. Ακόμη και σε εκείνο το μεγάλο του Αυγούστου, που δεν επηρέασε άλλες περιοχές, και τον Αύγουστο το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων είχε φτάσει να νοσηλεύει 72-72 τότε ασθενείς στις COVID κλινικές, και τότε είχαμε στείλει 2 περιστατικά στο Ρέθυμνο, και δεχόμασταν και πολλά περιστατικά από Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, στην ΜΕΘ COVID. Παρά τα αυτά, όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και το Νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ χαμηλά στο συνολικό δείκτη θνητότητας. 4 είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με τον θάνατο ασθενών με COVID. Έλλειψη εμβολιασμού, υποκείμενα νοσήματα, ηλικία, χρόνος εισαγωγής στο νοσοκομείο από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η νόσος. Στο νοσοκομείο Χανίων, με μέσο όρο ηλικίας των νοσηλευωμένων τα 62 χρόνια, τον πρώτο μήνα του έτους νοσηλεύτηκαν 260 ασθενείς. Οπότε βλέπουμε μία απόκληση της τάξης του 30% σε αυτούς που κατέληξαν σε σχέση με τους υπόλοιπους που πήραν εξιτήριο. Και να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι αυτοί που κατέληξαν ήταν σε ποσοστό 75% ανεμβολίαστοι. Την ίδια στιγμή όλο και περισσότερο τίθεται το ερώτημα αν οι θάνατοι ασθενών με COVID προέρχονται από τον ίδιο τον ιό ή από άλλο πρόβλημα υγείας. Οι καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και Θάνος Δημόπουλος, αναφέρουν ότι ειδικά στο απόγειο του πρώτου και δεύτερου κύματος υπήρχαν ενδείξεις ότι ακόμη και πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, που συνήθως παρουσιάζουν αρκετές νοσηρότητες, πέθαιναν από COVID-19.